Τη χάρη του Κυρίου μας συνεχίζουμε. Το μάθημά μας βρισκόμαστε στη σελίδα 22 από τη Γένεση. Κάπα δέλτα κεφάλαιο. Είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά στο 52ο εδάφιο. Μάλλον στο 50ο εδάφιο. 50 εδάφιο, 22 σελίδα Γένεσης. Και αποκριθέντες, ο Λάβαν και ο Βαθουή λείπον παρακυρίου εξήλθε το πράγμα. Εμείς δεν δυνάμεθα να σε είπομε καλκών ή καλών. Ιδού η Ρεβέκα εμπροσθέν σου, λάβε αυτήν και είπαγε. Κι ας είναι γινή του Υιού του Κυρίου σου, καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Και ότι ήκουσεν ο δούλος του Αβραάμ τους λόγους αυτών, προσεκίνησε νέος εδάφος των Κύριων. Και εκβαλών ο δούλος σκεύει αργυρά και σκεύει χρυσά και ενδύματα, έδωκεν εις την Ρεβέκαν. Έδωκεν έτη δώρα εις τον αδελφόν αυτής και εις την μητέραν αυτής. Και έφαγον και έπειον αυτός και οι άνθρωποι μεταυτού και διενυκτέρευσαν. Και αφού εσηκώθησαν το πρωί, είπεν: «Εξαποστήλατε με προς τον Κύριό μου, είπον δε ο αδελφός αυτής και η μήτηρα αυτής, ας μείνει η κόρη με θυμών ημέρα στην Άς, τουλάχιστον 10. Μετά ταύτα θέλει απέλθει». Και είπε προς αυτούς: «Μη με κρατείτε, διότι ο Κύριος κατεβόδωσε την οδόν μου. Εξαποστήλατε με να υπάγω προς τον Κύριό μου, ή δε είπον: ας καλέσουμε την κόρη και ας ερωτήσουμε την γνώμη αυτής». Και κάλεσαν τη Ρεβέκα και είπον προς αυτήν: «Υπάγεις μετά του ανθρώπου τούτου?». Ή δε είπε: «Υπάγω». Και εξαπέστειλαν τη Ρεβέκα και την αδελφήν αυτών και την τροφόν αυτής και τον δούλο του Αβραάμ και τους ανθρώπους αυτού. Και ευλόγησαν τη Ρεβέκα και είπαν προς αυτήν: «Αδελφή ημών είσαι, ήθε να γίνεις εις χιλιάδας μυριάδων και το σπέρμα σου να εξουσιάσει τα σπήλα των εχθρών αυτού». Και σηκώθη η Ρεβέκα και εθράπαινε αυτής και κάθισαν επί τα σκαμήλους και υπήγον κατόπιν του ανθρώπου. Και έλαβε ο δούλος την Ρεβέκαν και ανεχώρησε. Ο δε Ισαάκ επέστρεφεν από του φρέατος Λαχαή ροή, διότι κατόκεν τη γη της Μεσημβρίας. Και εξήλθεν ο Ισαάκ να προσευχθεί εν τη πεδιάδη προς το Εσπέρας. Και υψώσασε ο οφθαλμούς αυτού, είδε, και ειδού, ήρχοντο κάμιλι. Και υψώσασα η Ρεβέκα τους οφθαλμούς αυτής, είδε τον Ισαάκ και κατεπίδησεν από τις καμήλου, διότι είχε υπεί προς τον δούλον. Τι είναι ο άνθρωπος εκείνος ο ερχόμενος για τη παιδιάδο συνάντηση ημών? Ο δε δούλος είχε πει: «Είναι ο Κυριός μου». Και αυτή λαβούσα την καλύπτρα, εσκεπάστη. Και διηγήθη ο δούλος προς τον Ισαάκ πάντα όσα είχε πράξει. Ο δε Ισαάκ έφερε αυτήν στην σκηνή της μητρός αυτού Σάρας και έλαβε τη Ρεβέκα και έγινε αυτού γινή και ηγάπησεν αυτήν. Και παρηγορήθη ο Ισαάκ περί της μητρός αυτού, ας έχει δόξα το όνομά του το Άγιο. Πολλά μηνύματα και σήμερα έχει να μας δώσει ο Λόγος του Θεού από όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε, καθότι η χάρις του Κυρίου για όλους εμάς είναι πολυειδής και εκφράζεται με 1.002 διαφορετικούς τρόπους και ο Κύριος έχει τρόπο μέσα από το Λόγο των Γεγραμμένων να δίνει απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Είναι πολύ σημαντικό όταν ερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία να έχουμε ερωτήματα, τα οποία πρέπει να μην χάνουμε καθόλου την ευκαιρία να τα απευθύνουμε στον Κύριο κατά τρόπο μυστικό, αθόρυβο, κανείς να μην γνωρίζει τίποτα, γιατί μέσα σε αυτή την άγνοια των ανθρώπων έρχεται η γνώση του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, η πληροφορία της συνέσεως. Και για να είναι αξιόπιστη η πληροφορία της συνέσεως, θα πρέπει ο άνθρωπος, το σκεύος το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός, να μην ξέρει απολύτως τίποτα. Αλλά και εμείς θα πρέπει να ερχόμαστε έχοντες μέσα μας σημαντικά ερωτήματα, γνωρίζοντας ότι μόνο ο Κύριος μπορεί να δώσει λύση και αυτή η λύση δεν δίνεται αλλιώς ή μη μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Στο 50ο εδάφιο από το οποίο ξεκινάμε, αποκρίθηκαν ο Λάβαν και ο Βαθουήλ και είπαν: «Παρακυρίου εξήλθε το πράγμα». Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό, θα πούμε δύο λόγια σε σχέση με τα προηγούμενα που είχαμε διαβάσει. Ο δούλος του Αβραάμ, κατ' εντολήν του Αβραάμ, πηγαίνει να βρει νύφη για τον Ισαάκ. Αυτό δεν είναι ό,τι πιο εύκολο και πιο απλό μπορεί να έχει κάποιος ως αποστολή. Όμως, ο δούλος, ο γνήσιος, βάζει σημεία στο Θεό τα οποία είναι πνευματικά. Το σημείο αυτό, λοιπόν, το πνευματικό το οποίο έβαλε, ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Λέει ότι εάν σε αυτή την πηγή την οποία εγώ είμαι έρθει κάποια κοπέλα και φιλοτιμηθεί να με ποτίσει εμένα και τις 10 καμήλες, πράγμα ασυνήθιστο και σχεδόν αδύνατο να υλοποιηθεί ως σημείο, τότε από εκεί θα καταλάβω, Κύριε,
ότι εσύ μου χαρίζεις αυτή για να την πάω στο γιο του Αβραάμ, τον Ισαάκ. Το πολύ σημαντικό, όπως είχαμε πει και τις άλλες φορές, ήταν ότι το κριτήριο ήταν καθαρά πνευματικό. Δεν είπε να είναι όμορφη, υψηλή, λιγερό κορμί, γαλανομάτα κτλ. Αλλά θα καταλάβω από την φιλοτιμία της και από τη διάθεσή της για υπηρεσία, εάν είναι αυτή την οποία χαρίζεις στον Ισαάκ. Πριν καν ολοκληρώσει τη σκέψη του, την προσευχή του, μέσα του, ο Θεός απαντά. Και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό πρότυπο και δείγμα για το πότε ο Θεός ευαρεστείται στις προσευχές μας. Πριν καν προλάβει να τελειώσει, ο Θεός του στέλνει μπροστά του αυτή την κοπέλα, η οποία κουβαλούσε στον ώμο της και μία στάμνα ύδατος. Πράγμα το οποίο φανερώνει ότι αυτή η κοπέλα δεν είναι απλά μια κοπέλα που υπηρετεί, δεν είναι μια κοπέλα απλά η οποία είναι σφόδρα ευηδής, αλλά το κυριότερο είναι μια κοπέλα που έχει μάθει να σηκώνει βάρος στους ώμους της. Και σου λέει, μια τέτοια γυναίκα χρειάζεται ο Ισαάκ. Μια γυναίκα που να σηκώνει βάρος. Που να μην προσθέτει βάρος, αλλά να σηκώνει βάρος. Μια γυναίκα η οποία να έχει διάθεση να αφήσει την προσωπική της ξεκούραση και να αρχίζει να ποτίζει 10 καμήλες ενός ξένου ανθρώπου. Εδώ φαίνονται τα σπλάγνα της κοπέλας, το ενδιαφέρον, η φιλανθρωπία της, η διάθεση για υπηρεσία. Μια τέτοια γυναίκα χρειαζόμαστε για τον Ισαάκ. Αφού λοιπόν γίνονται όλα αυτά, εκείνη τον καλεί στο σπίτι της, εκείνος πάει και μεταφέρει όλη αυτή την διαδρομή, την πνευματική, στην οικογένεια της κοπέλας αυτής, της Ρεβέκας, ώστε να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι αυτός δεν κινείται αυτοβούλος, αλλά κινείται επί τη βάση δεδομένων πνευματικών σημείων από τον ουρανό. Και είναι πολύ σημαντικό ότι να καταλάβουμε ο καθένας από εμάς ότι ο Θεός, αν θέλει κάποιος να οδηγηθεί από αυτόν, θα τον οδηγήσει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα βήματα τα οποία πρέπει κανείς να κάνει. Αυτά ακριβώς τα έκανε ο δούλος και τώρα παρουσιάζεται ενώπιον της οικογενείας της Ρεβέκας και τους εκθέτει, χωρίς να προσθέτει και χωρίς να αφαιρεί, όλα αυτά τα οποία έχει βιώσει. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ένας άνθρωπος έχει βιώματα πνευματικά και πείρες πνευματικές, έχει παρησία και ξέρει ότι ακόμη κι αν δεν γίνει αποδεκτός, δεν το παίρνει προσωπικά και δεν γκρεμίζεται, γιατί έχει προσωπική σχέση με τον Δημιουργό. Αν κάποιος έχει προσωπική σχέση με τον Δημιουργό, εάν γίνει αποδεκτός, τότε δίνει τη δόξα στον Θεό. Εάν πάλι δεν γίνει αποδεκτός, τότε δεν σκληραίνει εναντίον των ανθρώπων, διότι ξέρει ότι είναι ο ίδιος αυτός, καθ' αυτός, αγαπούμενον πρόσωπο. Από ποιον? Από τον Πατέρα Θεό. Τα προβλήματα με τους ανθρώπους οι οποίοι σκληραίνουμε, εμείς δηλαδή, το παθαίνουμε αυτό συχνά, είναι όταν αισθανόμαστε ότι κανένας δεν μας αγαπά, ότι κανένας δεν μας καταλαβαίνει. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει προσωπική σχέση με τον Θεό και τη γεύεται αυτή την αγάπη, τότε είναι δυνατόν να υπομένει και την εξουθένιση και την κατηγορία και τα προβλήματα και όλα. Γιατί έχει τροφοδοτικό μηχάνημα μέσα του, τον τροφοδοτεί ο Θεός, τον πληροφορεί, τον ενδυναμώνει. Όταν ο Σαμουήλ αποφάσισε πλέον να κατέβει, γιατί η γη του ήταν διεφθαρμένη, το έκανε με μισή καρδιά και με πολύ πολύ μεγάλη στενοχώρια. Πήγε στην προσευχή και του λέει, ο Κύριος δεν απέρριψαν εσέ, εμέ απέρριψαν. Και εκεί πέρα κατάλαβε ο Σαμουήλ ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση όλη αυτή την αμφισβήτηση, την εξουθένιση, να την παίρνει προσωπικά. Και όταν κάποιος έχει σχέση με τον Θεό, δεν παίρνει τίποτα προσωπικά. Απεναντίας, είτε αμφισβήτηση, είτε εξουθένιση, είτε έλλειψη ενδιαφέροντος και αγάπης, όλα αυτά τα εκλαμβάνει ως φάρμακα. Ως φάρμακα για να καταλάβει ότι είναι ασθενής, ότι έχει εγωισμό, ότι έχει καινοδοξία, ότι έχει υπερηφάνεια, ότι έχει απέτηση
οι άλλοι να τον σέβονται, γιατί πράγματι και αυτός κάτι έχει προσφέρει, κάτι έχει καταφέρει και πράγματι μπορεί να έχει καταφέρει αρκετά. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός μεταφέρει μια πνευματική διαδρομή στην οικογένεια της Ρεβέκας. Και τώρα να δούμε ποια θα είναι η στάση που θα τηρήσει η οικογένεια της Ρεβέκας. Γιατί μέσα από αυτή τη στάση πρέπει να παίρνουμε παραδείγματα εμείς. Όταν βλέπουμε κάποια γεγονότα να εξελίσσονται και να καταλήγουν κάπου, εμείς καλούμαστε να πάρουμε θέση σε αυτά τα γεγονότα. Γιατί θα περάσει η ευκαιρία από μπροστά μας. Το θέμα είναι αν θα έχουμε εκείνη την όραση ώστε να μπορέσουμε να την αξιολογήσουμε θετικά και να την λάβουμε και να την αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία. Να μην περάσει το τρένο. Και αυτό έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο ο άνθρωπος έχει αυτή την ικανότητα από τον Θεό, γιατί η ικανότητα μας είναι από τον Θεό, να αντιλαμβάνεται τα γεγονότα που οδηγούνται. Και εκείνος ο οποίος πραγματικά έχει τα αισθητήρια του γυμνωμένα και γυμνασμένα, δηλαδή έχει προβληματισμούς τέτοιους, ψάχνει πολύ βαθιά μέσα του και κοιτάζει και πάρα πολύ έντονα προς τον ουρανό, είναι σίγουρο ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται πράγματα με τέτοιον τρόπο που μέχρι πρότινος δεν ήταν δυνατόν, γιατί ίσως εκείνος δεν ήταν ακόμη ικανός να μπορέσει να τα αντιληφθεί. Λέει λοιπόν ο Λάβαν και ο Βαθουήλ, είπον παρακυρίου εξήλθε το πράγμα. Το κατάλαβαν, ότι είναι από τον Θεό. Τους το είπε κανένας άγγελος? Όχι. Έγινε κανένα προφητεία? Όχι. Ανοίχτηκε ο ουρανός στη μέση? Όχι. Τι συνέβη? Ήρθαν σε έκσταση πνευματική? Όχι. Είναι αναγεννημένοι? Δεν τίθεται θέμα. Μήπως είναι προφήτες? Δεν είναι προφήτες. Και πώς λοιπόν αυτοί αντιλαμβάνονται ότι παρακυρίου εξήλθε το πράγμα? Και εδώ είναι το σημαντικό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν, καθώς αποδεικνύεται, την σοφία και κυρίως τη σύνεση να καταλάβουν ότι ο Κύριος οδηγεί τα πράγματα προς αυτή τη συγκεκριμένη κατεύθυνση και ότι αυτοί δεν πρέπει να προβάλλουν αντίσταση σε αυτό το οποίο ο Θεός τους χαρίζει. Έχουν καταλάβει λοιπόν ότι εδώ κάτι γίνεται. Πώς το έχουν καταλάβει? Θα έλεγε κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν βάλει τη λογική τους να δουλεύει. Έχουν μυαλό. Και εδώ αυτό δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει και βεβαίως δεν πρέπει να τα βάζουμε με την ανθρώπινη λογική. Ακούγονται πάρα πολλά και από αδελφούς, μη βάζεις τη λογική. Βεβαίως και θα βάζεις τη λογική. Γιατί αν δεν ήταν να τη βάλεις τη λογική, δεν θα σου δίνει ο Θεός λογική. Ποια λογική όμως? Υπάρχει η λογική του φυσικού ανθρώπου και υπάρχει η λογική του πνευματικού ανθρώπου. Να ξέρουμε καταρχάς ότι ο άνθρωπος επλάστη από τον Θεό κατ' εικόνα αυτού και καθομοίωση αυτού. Και ό,τι έχει πάνω του ο άνθρωπος είναι, θα λέγε κανείς, τέλειο, υπό την έννοια ότι ο Θεός τον έπλασε καθώς έπρεπε να τον πλάσει. Τίποτα λοιπόν από αυτά τα οποία έχει ο άνθρωπος πάνω του και μέσα του δεν είναι κακό. Όλα είναι πάρα πολύ καλά. Και η λογική και η καρδιά που είναι η έδρα των αποφάσεων του ανθρώπου και η ψυχή που είναι η οντολογική ύπαρξη του ανθρώπου και το σώμα, γιατί με το σώμα κανείς δοξάζει τον Θεό, με το σώμα γονατίζει, όλα αυτά είναι καλά. Το πρόβλημα είναι όταν ο άνθρωπος σε αυτά που του έχει δώσει ο Θεός κάνει εσφαλμένη κακή χρήση. Όταν κάνει κακή χρήση. Όταν ο άνθρωπος εκκλίνει από τον Θεό, τότε και η λογική του είναι προς λάθος κατεύθυνση και η ψυχή του μολύνεται και με το σώμα μαρτάνει και πλέον όλα εξελίσσονται από το κακό στο χειρότερο. Υπάρχει λοιπόν η λογική του ανθρώπου, του πνευματικού. Ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να κατανοήσει τα πνευματικά. Ο πνευματικός όμως άνθρωπος μπορεί να τα κατανοήσει, γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Άρα λοιπόν εδώ,
Ο Θεός πάρα πολλές φορές τον άνθρωπο όταν απευθύνεται καταρχάς στη λογική για να μπορέσει να αποφασίσει η καρδιά. Γιατί αν δεν καταλάβει ο άνθρωπος τι είναι αυτό που του λέει ο Θεός, τότε τι να συμμετάσχει η καρδιά. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας λέει «Επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη», δηλαδή με πολύ πολύ ταπεινό τρόπο, «το λογικόν άδωλον γάλα δια να αυξηθείτε δι' αυτού». Και γιατί τον Λόγο του Θεού τον λέει λογικό άδωλο γάλα. Τον λέει γάλα διότι έχει εκείνα τα συστατικά που τον αυξάνουν. Τον λέει άδωλο γιατί ο Λόγος του Θεού είναι άμωμος, επιστρέφω ψυχή. Και τον λέει και λογικό γιατί απευθύνεται στη λογική του ανθρώπου, αλλά και αγιάζει τη λογική του ανθρώπου από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα δεχθεί τον Λόγο του Θεού. Αλλά απευθύνεται στη λογική του ανθρώπου. Και πάλι να λέει η Γραφή, παραστήσατε τα σώματά σας, θυσίαν ζώος ανεβάρεστον αγίαν προς τον Θεό, ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Υπάρχει λοιπόν η λογική του φυσικού ανθρώπου, που τελικά αποτελεί ένα σκουλίκι που κατατρώει την πίστη, η λογική του φυσικού ανθρώπου, και υπάρχει και η λογική του πνευματικού ανθρώπου, όπου πλέον εκεί έχουμε έναν άνθρωπο που αρχίζει πλέον και αντιλαμβάνεται και του αποκαλύπτεται η χάρη του Θεού. Γι' αυτό λέει η Γραφή, ο Κύριος λέει δίνηξε το νουν εις το να εννοήσω συν τας γραφάς. Και αλλού πάλι η Γραφή λέγει ότι πάντα εσείς έχετε νουν Χριστούν. Χριστού. Και ο Απόστολος Ιωάννης θα πει ότι ευχαριστούμε τον Κύριο διότι ήρθε εις τον κόσμο και έδωκε εις ημάς νόηση για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Χωρίς νόηση δεν μπορεί να τον καταλάβεις τον αληθινό, δεν μπορεί να τον γνωρίσεις. Και αν δεν τον γνωρίσεις δεν θα μπορέσεις να τον ποθήσεις. Γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές βλέπουμε ότι μέσα στο Λόγο του Θεού ο άνθρωπος, ο Θεός καταρχάς απευθύνεται στη λογική του ανθρώπου, γιατί ο Κύριος δεν φτιάχνει ρομπότ, ούτε δεν φτιάχνει φυτά, φτιάχνει ανθρώπους καλλιεργημένους, οξύνοες. Γι' αυτό και ο προφήτης λέει να είναι οξύνους εις τον φόβο του Κυρίου. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα ξέρουμε, γιατί θα λέγει κανείς ότι αποτελούν και την ανατομία της ψυχής του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος αυτά τα περιφρονεί και αδιαφορεί για αυτά, τότε δεν θα μπορέσει να συνεννοηθεί με τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι ο Κύριος οθεί τα πράγματα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ακονίσει το νου του ανθρώπου, κάνοντάς τον από φυσικό πνευματικό, μετατρέποντας τον φυσικό άνθρωπο σε πνευματικό άνθρωπο, για να μπορεί να διακρίνει τα διαφέροντα, γιατί αλλιώς δεν θα τα διακρίνει. Και αν ο άνθρωπος με την λογική, ως φυσικός άνθρωπος, προσπαθήσει να κατανοήσει όλα αυτά τα οποία γίνονται, θα οδηγηθεί σε κατάθλιψη. Εάν όμως τα εννοήσει πνευματικός, καθώς και είναι, γιατί οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο αυτό μπορεί να έχει αναφορές όσον αφορά στα υλικά ή στα επίγεια, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει και πνευματικές προεκτάσεις που έχουν μεγάλο, έχει κόστος αυτό όσον αφορά την προσωπική μας ζωή. Γι' αυτό και ο Κύριος λοιπόν, βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο τώρα για τα θέματα της λογικής που μιλάμε. Όταν λέει περί της ενότητος και περί της αναγκαιότητος το να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και αγαπημένοι και το πόσο σημαντικός είσαι εσύ για μένα και εγώ για σένα. Λέει, αν όλο το σώμα είναι οφθαλμός, πού η ακοή? Απευθύνεται στη λογική. Να καταλάβεις ότι ο άλλος είναι σημαντικός δίπλα σου. Εάν πάλι όλο το σώμα είναι ακοή, πού η όσφρηση? Όλοι λοιπόν είμεθα μέλη αλλήλων και ότι και ο κάθε ένας μέσα στην Εκκλησία έχει τον ρόλο του, ο οποίος είναι πάρα πολύ κρίσιμα σημαντικός. Κρίσιμα σημαντικός. Γιατί δεν μπορούμε να λειτουργούμε μεμονωμένα. Αλλού πάλι λέει, κρίνατε εσείς καθεαυτούς. Είναι πρέπον υγιεινή, προσευχομένη να προσεύχεται με την κεφαλήν αυτή ασκεπής? Είναι πρέπον? Πού απευθύνεται? Στη λογική. Κάτσε και σκέψου. Είναι πρέπον? Ουδέ αυτή η φύση δεν σας διδάσκει
ότι εάν άνδρας έχει κόμη, εις αυτόν είναι ατιμία, εάν δε η γυναίκα έχει κόμη, εις αυτήν είναι δόξα. Βλέπουμε λοιπόν ότι προσπαθεί λοιπόν με λογικά επιχειρήματα σε πνευματικού ανθρώπους να τους αφυπνίσει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει αυτό το κλικ μέσα στην καρδιά. Ναι, ρε παιδί μου, πω από αυτό ήταν και δεν το είχα καταλάβει. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι το έχουν. Παρακυρίου σου λέει εξήλθε το πράγμα τούτο. Τώρα το κατάλαβα. Δεν μπορεί. Έτσι όπως μας τα περιγράφει στα γεγονότα, είναι βέβαιο ότι παρά Θεού εσχεδιάστησαν όλα αυτά. Και εμείς δεν δυνάμεθαν να συείπομεν κακόν ή καλόν. Δεν έχουμε κάποιον λόγο να αντιλέξουμε σε αυτά τα οποία μας είπες. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά η άνωθεν πρόνοια. Ο θεϊκός παράγοντας είναι που τα καθοδηγεί και αυτό εμείς το καταλαβαίνουμε. Αυτοί ποιοι είναι, δεν είναι άνθρωποι της πνευματικής ζωής, είναι όμως άνθρωποι απλοί. Είναι άνθρωποι απλοί. Δεν χρειάζονται δηλαδή να έρθει ένας άγγελος να τους παρουσιαστεί, να τους πει παιδιά κοιτάξτε η Ρεβάκα είναι για τον Ισάκ. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να το κάνει. Θα μπορούσε. Ήταν ανάγκη τώρα ο δούλος να θέτει τέτοιου είδους σημεία. Δεν μπορούσε ο Θεός να του πει κοίταξε να δεις η πρώτη που θα συναντήσεις είναι. Ή εν πάση περιπτώσει αν έρθει κάποια και εγώ θα σου πω ποια είναι, θα βάλω ένα φωτοστέφανο στο κεφάλι της γύρω γύρω, θα το καταλάβεις. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Δεν λέει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά κάνει τον άνθρωπο σιγά σιγά να συμμετέχει στο έργο του Θεού και μέσα από αυτή τη συμμετοχή στο έργο του Θεού να του ακονίζει την διάνοια, να του διευρύνει τη διάνοια έτσι ώστε να μπορεί να αντιληφθεί εκείνα τα οποία οι άλλοι δεν μπορούν να αντιληφθούν. Δηλαδή ο Θεός προσπαθεί να μας χαρίσει ένα νου και μια καρδιά τέτοια ώστε να είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στις ουράνιες προσταγές. Δεν μας θέλει να είμαστε χονδρόπετσοι. Χονδρόπετσος ποιος είναι κάποιος. Δεν τον τζιμπάει μια βελόνα, δεν νιώθει τον πόνο με μια βελόνα, τον νιώθει με μια ξέρω εγώ σακοράφα. Όχι, να τον νιώθει με μια βελόνα. Στα πνευματικά αυτό πώς μεταφράζεται ο χονδρόπετσος. Για να καταλάβω ότι αυτό είναι από το Θεό πρέπει να έρθει ένας άγγελος μπροστά μου ή να γίνει μια προφητεία. Γιατί να έρθει ένας άγγελος και να γίνει μια προφητεία. Δεν θέλεις να έχεις μια συνεχιζόμενη επαφή με τον Θεό. Γιατί για να έχεις μια συνεχιζόμενη επαφή με τον Θεό δεν μπορεί επί 24 ώρου βάζω να σου ανεβοκατεβάζει αγγέλους. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει όμως η δυνατότητα επί 24 ώρου αβάσεως να έχεις το τηλέφωνο ανοιχτό με τον ουρανό. Πότε, εάν καταλάβεις πώς λειτουργεί η ψυχή σου, πώς είσαι κατασκευασμένος, πώς σε έπλασε εκείνος και πώς εκείνος έχει διαχρονικά φανερώσει τον τρόπο με τον οποίο συνεννοείται με τους ανθρώπους. Γιατί είπαμε ότι η χάρη του Θεού είναι πολυειδής. Ναι, και η έκσταση είναι μέσα και την έχουμε ανάγκη και η όραση είναι μέσα επίσης και η προφητεία και το κήρυγμα. Αλλά αν, εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι στο αυτοκίνητό μου, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν πλένει η αδελφή τα πιάτα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Υπάρχει λοιπόν. Υπάρχει, φτάνει ο άνθρωπος να είναι οξύνος και να έχει αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει σε ένα τέτοιο τρόπο ζωής ώστε να αντιλαμβάνεται την φωνή του Θεού χωρίς να χρειάζεται να την ακούσει τη φωνή αυτού μέσα στον ανεμοστρόβιλο ή μέσα στη φωτιά ή μέσα στο σεισμό, αλλά να μπορεί να διακρίνει τη φωνή του Θεού στον ήχο του λεπτού αέρος. Ο Ηλίας είναι προφήτης. Είχε την εντύπωση, γιατί έτσι είχε μάθει, γιατί έτσι το είχε γευθεί και εκείνος, ότι όταν ο Θεός μιλάει, σύονται τα σύμπαντα. Να λοιπόν που όταν ο Θεός μιλάει, δεν σύονται μόνο τα σύμπαντα, μπορεί και κανένας να μην το καταλάβει. Ο Θεός μπορεί να μιλήσει και στο λεπτό αεράκι. Αυτοί το κατάλαβαν αυτό, το ήξεραν. Γιατί είχαν απλότητα. Ιδού λοιπόν τους λέει, η Ρεβέκα έμπροσθέν σου. Δεν εναντιούμεθα καθόλου στο σχέδιο και στη βουλή του Θεού. Εσύ της λέει να την πάρεις, ας είναι η γηνή του Κυρίου σου, καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Σε ποιους ελάλησε ο Κύριος, σε εσάς. Αλλά αυτοί όμως λένε, καθώς ελάλησε ο Κύριος. Μα ήρθε ο Κύριος το αυτή σας και σας είπε, ιδού ο νυμφίος έρχεται.
Όχι. Τότε πώς λέτε «καθώς ελάλησε ο Κύριος»? Συμπεραίνοντες μέσα από τη διήγηση και μέσα από το αποτέλεσμα όλης αυτής της πορείας ότι πράγματι ο Θεός ελάλησε, διότι τι λέγει τι και γίνεται εάν δεν το προστάξει αυτό ο Θεός. Συλλογισμοί πνευματικοί. Το ίδιο έγινε και με τον Απόστολο Παύλο. Έρχεται εκεί πέρα ένας τσολιάς, λέω, ένας Μακεδόνας, έτσι. Δεν ξέρω πώς ήτανε, με τη Σάρισα θα ήτανε, δεν ξέρω. Πάση περιπτώσει κάπως ήτανε. Και του λέει «Ανάβα εις Μακεδονία και βοήθησον ημάς». Γιατί δεν το αποδίδει στη βαρύ στομαχιά? Μπορεί να φάγει βαριά το βράδυ. Γιατί δεν λέει ότι είναι από την καρδιά μου? Γιατί δεν λέει τίποτα? Αλλά τι λέει? Συμπεράναμε ότι ο Κύριος μας καλεί εκεί. Το καταλάβαμε. Δεν μας ήρθε ένας άγγελος όπως ήρθε στον Κορνήλιο. Το καταλάβαμε όμως. Και ο Πέτρος όταν του κατεβαίνει το σεντόνι με όλα αυτά τα ζώα, εκ των οποίων πολλά ήταν και ακάθαρτα, εκείνη την ώρα δεν κατάλαβε τι γίνεται. Κάποια στιγμή όμως, μόλις τελειώνει το όραμα και αφού ο Πέτρος είχε αρνηθεί 2-3 φορές ότι εγώ δεν τρώω, Κύριε, γιατί δεν είχε καταλάβει, κάποια στιγμή διαλογίζει το λέει καθεαυτόν. Εκεί μετά του μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, τρεις άνθρωποι σε ζητούν. Και μη διστάσεις καθόλου. Δεν του είπε το Πνεύμα το Άγιο ότι αυτό είναι συνέχεια της οράσεως ή της εκστάσεως. Τον αφήνει. Κατεβαίνει λοιπόν κάτω, βλέπει τους εθνικούς, θυμάται τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Θυμάται και το συμβάν το οποίο έγινε. Τα ενώνει αυτά τα δύο και σου λέει «Ο Θεός μη ελάλησε και μη εφανέρωσε ότι μηδέναν άνθρωπο να μη λέω ακάθαρτο». Μα δεν σου δείξε κανέναν ακάθαρτο άνθρωπο, σου δείξε ακάθαρτα ζώα. Το κατάλαβε όμως. Γιατί? Γιατί είχε από τη μία τη μαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου ξεκομμένη, από την άλλη την έκσταση ξεκομμένη. Τα παίρνει αυτά τα δύο, τα ενώνει και σου λέει «Αυτό είναι». Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυτοί οι τρεις μου λένε να πάω σπίτι και ο νόμος μου λέει να μην πάω. Είναι λοιπόν τα συμπεράσματα του Πνεύματος του Αγίου σε ανθρώπους όμως οι οποίοι έχουν απλότητα. Και την απλότητα ο άνθρωπος την αποκτά όσο πιο πολύ διαβάζει πιο το λογικό, άδολο γάλα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αφού λοιπόν έγιναν όλα αυτά, λέει στο 52 εδάφιο «Και ότε ήκουσεν ο δούλος του Αβραάμ τους λόγους αυτών, προσεκίνησεν έως εδάφου στον Κύριο». Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, το έκανε και στο 26ο εδάφιο. Κάθε φορά που ο Κύριος του έδειγνε ένα συννεφάκι στον ουρανό, εκείνος γονάτιζε και προσκυνούσε. Δηλαδή μια ευγνωμοσύνη άνευ προηγουμένου, ανεκλάλητη ευγνωμοσύνη. Δεν πανηγύριζε, δεν θριαμβολογούσε, αλλά τι έκανε? Προσκυνούσε και έλεγε «Σε ευχαριστώ Κύριε, με ελέησες». Μια καρδιά η οποία χαίρεται και ευγνωμονεί έναν Κύριο ζωντανό, ο οποίος δεν μιλάει με έναν τρόπο που μιλάμε εμείς οι άνθρωποι, με μια ηχητική ένταση της φωνής, αλλά που μιλάει μέσα από τις θαυμαστές του ενέργειες. Και είναι πολύ σημαντικό, αυτό είναι ένα μήνυμα για όλους μας, όταν ο Κύριος κάνει κάτι αγαθό στη ζωή μας, το οποίο μας εκπλήσει ή δεν το περιμέναμε, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε εκεί που είμαστε, γονατίζουμε, προσκυνούμε και λέμε «Σε ευχαριστούμε». Και αν πας περιπτώσει βρίσκεσαι ενώπιον ανθρώπων, εκείνη την ώρα, δεν λέμε να γονατίσεις εκεί μπροστά και να αρχίσεις να υψώνεις τα χέρια, αλλά κάνε λίγο παραπέρα. Πήγαινε στην τουαλέτα, όταν έκανε ο Κύριος κάποιες ενέργειες μαζί με το Λευτέρη, εκεί στην εταιρεία που ήμασταν, και τότε πήγαινα, θυμάμαι, στην τουαλέτα και προσευχόμουνα. Δόξα στον Θεό. Δηλαδή, πάντοτε δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε τον Κύριο, την ψυχή μας, χωρίς ευχαριστία. Πάντοτε να ευχαριστούμε. Πάντοτε να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον Θεό. Δόξα στον Κύριο. Και εκβαλών ο δούλος σκεύει αργυρά και σκεύει χρυσά και ενδύματα, έδωκε εις τη Ρεβέκα. Έδωκε ναι τη δώρα εις τον αδελφόν αυτής και εις την μητέραν αυτής. Εδώ τώρα θα δούμε πώς συμπεριφέρεται αυτός ο δούλος. Πώς συμπεριφέρεται αυτός ο δούλος όταν ο Κύριος κατεβοδώνει την αποστολή του? Γιατί αυτό είναι ένα μήνυμα για εμάς. Ο Κύριος θα την κατεβοδώσει την αποστολή του δούλου, εφόσον ο δούλος μένει πιστός και έχει υπομονή και θέτει και σημεία πνευματικά.
Όταν ο Κύριος επέμβει, το θέμα είναι μετά πώς διαχειρίζεται κανείς την ευλογία. Θα μπορούσε τώρα αυτός εδώ τι να κάνει, να τη βουτήξει, να της πει σήκω να φύγουμε, πάμε. Γιατί ο Κύριος ενήργησε και ποιος θα τολμήσει τώρα πια να αμφισβητήσει το γεγονός αυτό. Από τη στιγμή που όλα αυτά που έγιναν είναι θαυμαστά. Αλλά ο δούλος όταν ευωδώνεται δεν βουτάει αυτό και σηκώνεται και φεύγει. Ο δούλος πάντοτε έχει ένα χαρακτηριστικό, αδελφοί. Πάντοτε έχει ένα χαρακτηριστικό, ένα χαρακτηριστικό. Δίνει. Δίνει. Πάντοτε δίνει. Πάντοτε δίνει. Ακόμη και όταν παίρνει, δίνει. Και αυτό το οποίο δίνει, τι είναι. Κοιτάξτε τι είναι. Σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και ενδύματα. Είναι αυτό που λέει η Γραφή. Τα χείλη της γνώσεως είναι κοιμήλιον πολύτιμων. Δηλαδή, όταν ένας δούλος πάει κάπου, αφήνει πολύτιμα πράγματα πίσω του. Είναι τα λόγια του Θεού, τα οποία κοσμίζουν τους ανθρώπους, τους στολίζουν, τους κάνουν να ομορφαίνουν. Μπαίνεις τώρα σε ένα σπίτι που υπάρχει θλίψη και απογοήτευση. Ο δούλος του Θεού πάει εκεί, μεταφέρει ένα μήνυμα Θεού, δεν κάνει κήρυγμα, δεν κάνει διδασκαλία, δεν κάνει μάθημα, μία κουβέντα από τον ουρανό λέει και η ψυχή αυτή στολίζεται. Και την βλέπεις εκεί που ήταν σφόδρα κατηφής, τώρα αναθάρισε. Με 2-3 κουβέντες. Γιατί εν την πολυλογία δεν λείπει αμαρτία. Με 2-3 κουβέντες, αλλά είναι κουβέντες από το Θεό. Και ο δούλος εδώ αυτός κοσμίζει την κοπελίτσα αυτή με σκεύη, χρυσά και αργυρά. Και εδώ πέρα θα καταλάβουν οι αδελφές αν αυτός τον οποίον επιθυμεί η ψυχούλα τους και η καρδούλα τους είναι από τον Θεό ή δεν είναι. Αγιάζεσαι ή μολύνεσαι. Σε καθαρίζει ή σε μολύνει. Σου κάνει καλό πνευματικά ή καταραίεις. Πληρώνεσαι πνεύματος Αγίου ή αδειάζεσαι. Τι κάνει αυτός. Τι σου δίνει. Και αυτό που σου δίνει είναι πολύτιμο. Είναι λόγοι γνώσεως. Χείλη. Άγια από τον οποίο βγαίνουν αυτό το πολύτιμο κοιμήλιον της γνώσεως των χειλαίων του δούλου. Οικοδομήσε, τρέφεσαι ή απογοητεύεσαι. Ή η ψυχή σου μαυρίζει. Από εκεί θα το καταλάβεις. Και στη συνέχεια λέει «Έδωκεν έτη δώρα εις των αδελφών αυτής και εις την μητέραν αυτής». Δηλαδή αφήνει πίσω το ευλογία. Δεν ευλογείται μόνον η κοπέλα, αλλά ευλογείται και η οικογένειά της. Δηλαδή αφήνει πίσω του μια πολύ καλή μαρτυρία. Λέει στο 54 άφιο «Και έφαγον και έπιον αυτός και οι άνθρωποι μετ' αυτού και διενυκτέρευσαν». Μέχρι τώρα ειρνεί το να φάει και να αναπαυθεί. Γιατί αν θυμάστε, στην προηγούμενη σελίδα, κάπου λέει «Δεν θέλω φάγη», λέει στο 33 εδάφιο, «όταν παρετέθη έμπροσαν αυτού φαγητό, αυτός όμως είπε «Δεν θέλω φάγη, εω σου λαλίζω των λόγων μου». Εδώ φαίνεται τώρα η αυτοπιθαρχία που έχει αυτού του ανθρώπου. Εδώ πρέπει να θυμόμαστε ένα πράγμα. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, αδελφοί, στα πράγματα του Θεού παίζει πολύ πολύ μεγάλο ρόλο η αυτοπιθαρχία του ανθρώπου. Δεν έχει σημασία αν αυτό που κάνει θα είναι κάτι το μοναδικό και το ιδιαίτερο. Σημασία έχει να έχει το χαρακτηριστικό της επιμέλειας. Δηλαδή, αν δεν μπορεί κάποιος να προσευχθεί για 2 ώρες, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το να μην προσεύχεται καθόλου είναι το πρόβλημα. Το να πηγαίνει κάποιος στις 10, στις 11 η ώρα για προσευχή και να το έχει σαν ραντεβού με τον Κύριο, είναι καλό εάν μπορεί να το κάνει. Αν δεν μπορεί να προσευχηθεί εκείνη τώρα 1-2 ώρες και τον παίρνει ο ύπνος, αυτό δεν είναι κακό, δεν είναι πρόβλημα. Έστω αυτά τα 5 λεπτά, ξέρεις πόσο μεγάλη υπόθεση είναι για την ψυχή σου. Αυτά τα 5 λεπτά που γίνονται με επιμέλεια. Είναι η ώρα του Κυρίου τώρα, θα πάω να προσευχηθώ.
Εδώ πέρα τώρα αυτός έχει μια συγκεκριμένη αποστολή. Αφού έκανε εκείνο που έπρεπε να κάνει, τώρα δέχεται να αναπαυθεί. Τώρα δέχεται να τραφεί. Και διενυκτέρευσαν και αφού εσηκώθησαν το πρωί, είπε, «Εξαποστήλατε με προς τον Κύριόν μου». Τώρα ξέρει ότι είναι ώρα να επιστρέψει. Από πού το κατάλαβε? Γιατί τελείωσε η αποστολή του. Και αφού τελείωσε η αποστολή του, τώρα πρέπει να επιστρέψει πίσω στον Κύριό του, να του το αναγγείλει αυτό. Γιατί δεν θέλει να μείνει χωρίς αποστολή και κυρίως δεν θέλει να είναι μακριά από τον Κύριό του. Το πρόβλημα είναι συνήθως όταν η αποστολή στέφεται με επιτυχία. Να μην κάτσει ο άνθρωπος επάνω στις δάφνες της επιτυχίας, διότι μετά θα οδηγηθεί με μαθηματική ακρίβεια στην έπαρση. Γιατί η χαλαρότητα, η άνεση, να απολαύσουμε αυτό το οποίο έκανε ο Θεός με εμάς, να το απολαύσουμε για μέρες πολλές και να κάτσουμε πάνω σε αυτό, αυτό πλέον εκτρέπει τον άνθρωπο από τη χάρη του Θεού. Ετούτος όμως έχει καταλάβει ότι η ασφάλειά του τώρα που ευωδόθηκε είναι να επιστρέψει στον Κύριο. Και αυτό έχει να κάνει και με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου κατ' επέκταση. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, ένας κήρυρκας χαρισματικός, τον υψώνει ο Θεός, γιατί τον υψώνει αναγκαστικά. Και από φυσιολογικής άποψης τον υψώνει. Οι άλλοι είναι καθιστοί, ο κήρυκας είναι όρθιος, ο άμβονας είναι περιψωμένος. Δίνεται το μήνυμα, πρέπει να κατέβει γρήγορα όμως, μόλις τελειώσει το κήρυγμα. Πρέπει να πάει στην προσευχή αμέσως, αμέσως. Γίνεται προφητεία, έχει χάρισμα προφητεία. Το οποίο πρέπει να το εργάζεται κανείς. Είναι ανάγκη να το εργάζεται. Δίδεται το μήνυμα, μετά πάλι στην επιστροφή. Το αίμα σου, Χριστέ μου. Συγχώρεσέ με, Κύριε, για τα κρύφια της καρδιάς μου. Ανεπήρθην και δεν το κατάλαβα, ελέησε με αμέσως, αμέσως. Μετά από κάθε εκδήλωση πνευματικής υπηρεσίας, πνευματικού χαρίσματος, αμέσως, αμέσως κατάβασης, αμέσως κάθοδος. Αμέσως ενθύμηση αμαρτιών. Αμέσως. Αμέσως η ενθύμηση της θυσίας του Χριστού. Εντάξει, είσαι προφήτης, αλλά δεν πάβεις να είσαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός, γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε στο σταυρό του Γολγοθάκη για σένα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, ευχαριστώ τον Θεό που ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Δεν λέει ήμουν, είμαι, έτσι βλέπει τον εαυτό του. Και διενεργεί χαρίσματα ιαμάτων ο Παύλος. Δεν συζητάμε για τα είδη των γλωσσών, που λέει περισσότερες γλώσσες από όλους εμάς ή τους συγχρόνους αυτού. Να μην απαριθμίσουμε τις διακονίες τις οποίες έχει, Αποστόλου, Διδασκάλου, Ευαγγελιστού, Προφήτου. Όμως, πώς βλέπει τον εαυτό του, ότι είμαι αμαρτωλός και τώρα. Το καταλαβαίνω, το νιώθω. Και αυτή είναι η ασφάλεια. Επιστρέφει στο Σταυρό. Επιστρέφει στον Κύριό του. Αυτό είναι. Και όσο εμείς έχουμε γρήγορες επιστροφές, τότε το αποτέλεσμα του ντέρμπι θα είναι νικηφόρο. Εγώ όταν ήμουν στον κόσμο και ασχολιόμουν και με τον μπάσκετ, ήξερα ένα πράγμα, το λέγαν όλοι οι προπονητές. Μπορεί να είσαι ένας εξαιρετικός σουτέρ, να είσαι καλή τρίπλα, μπορεί να είσαι άριστος στο επιθετικό παιχνίδι, αν όμως, έλεγαν οι προπονητές, δεν έχεις γρήγορες επιστροφές, το παιχνίδι θα το χάσεις. Δηλαδή βάζεις το καλάθι γρήγορα στην άμυνα, πίσω, αμέσως. Να μην αφήσεις κενό στον αντίπαλο να δημιουργήσει ρήγμα και να βάλει τον πόντο, το καλάθι. Μετά λέει στο 55 εδάφιον, είπαν ο αδελφός αυτής και η μητέρα της, ας μείνει η κόρη με θυμών ημέρα στην άση τουλάχιστον 10, μετά ταύτα θέλει απέλθει. Εδώ είναι τα επικίνδυνα μονοπάτια της ξεκούρασης και της χαλάρωσης. Ας περιμένουμε και 10 μέρες. 10 μερούλες είναι να χαλαρώσουμε λίγο, να ηρεμήσουμε, να ξεκουραστούμε. Όμως η Γραφή λέει, ελπίς αναβαλουμένη ατονίζει την καρδία. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις τώρα, μην το αναβάλεις ούτε για αύριο, ούτε για μεθαύριο. Ούτε για μετά από 10 ημέρες. Γιατί η κατάστασή σου μετά από 10 ημέρες μπορεί να είναι τέτοια που να μην θέλεις καν να επιστρέψεις. Να έχουν βαρυνθεί τόσο πολύ τα αισθητήρια της ψυχής και να έχουμε κάνει πνευματικά πόδια σαν του ελέφαντα. Άντε τώρα ο ελέφαντας μέχρι να κουνήσει το δεξί βρώμισε το αριστερό. Δεν έχει διάθεση, δεν έχει όρεξη, δεν έχει κουράγιο. Γιατί έχει αφαιθεί κι αυτός.
Τρώει, γίνεται σαν ελέφαντος ο ελέφαντας, άντε να επιστρέψει. Έχει χάσει την φρεσκάδα. Ενώ η Δορκάς, ενώ η Έλαφος, η οποία επιποθεί τους ρίακας των υδάτων, έχει κίνηση, έχει κινητικότητα. Και για να έχουμε κίνηση, αυτό μπορεί να γίνεται μόνο με τη φωτιά που βάζει το πνευματάγιο στην καρδιά του ανθρώπου. Και για να. Και πού υπάρχει αυτή η φωτιά? Στον Κύριο υπάρχει η φωτιά. Και γι' αυτό το λόγο τούτος εδώ ο δούλος έχει καταλάβει ότι τώρα που τέλειωσε η αποστολή πρέπει να φύγω. Και δεν πρέπει να αναβάλω ούτε για 10 ημέρες. Χάλασε ο κόσμος, βρε παιδί μου, για 10 ημέρες. 10 ημέρες είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην πνευματική ζωή, αδελφοί. Να το θυμόμαστε αυτό. Σας παρακαλώ, να το θυμόμαστε. 10 ημέρες είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα στην πνευματική ζωή. Λαμβανουμένου υπόψη ότι η μεταμόρφωση των σωμάτων μας θα γίνει εν ρηπή οφθαλμού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όχι 10 μέρες και η μία ημέρα είναι πολύς χρόνος. Δεν μας παίρνει ούτε μία μέρα να αναβάλουμε. Η αρπαγή της Εκκλησίας, η μεταμόρφωση σώματος θα γίνει εν ρηπή οφθαλμού. Εκεί δηλαδή που δεν το καταλάβει κανένας. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο χρόνος. Γι' αυτό και ο Παύλος επιμένει και λέει «εξαγοραζόμενοι τον καιρό», διότι οι μέρες είναι πονηρές. «Ας μείνει η κόρη με θυμών ημέρα στην Άς, τουλάχιστον 10, εκείνος είπε, όχι μη με κρατάτε γιατί ο Κύριος κατεβόδωσε την οδόν μου, εξαποστήλατε με να υπάγω προς τον Κύριό μου». Επιμένει ο δούλος. Επιμένει να πάει κόντρα στις εισηγήσεις. Πάει κόντρα και στην ξεκούρασή του, πάει κόντρα και στον εαυτό του, όσο μπορεί. «Και κάλεσαν τη Ρεβέκα εκεί και είπαν προς αυτήν, υπάγεις μετά του ανθρώπου τούτου? Και η δε είπε, υπάγω». Ένα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο απαιτεί μια κρίσιμη απάντηση. Από την απάντηση της Ρεβέκας καθορίζεται η ευτυχία της. Και είναι αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, ότι στην πνευματική μας ζωή θα βρεθούμε ενώπιον κρίσιμων ερωτημάτων κάποιες φορές. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και σου δίνει ένα δώρο. Θα το πάρεις αυτό το δώρο ή δεν θα το πάρεις? Θα υπάγεις μαζί του ή δεν θα υπάγεις? Εκείνη λέει θα υπάγω. Και πραγματικά πήγε και τα αποτελέσματα στη ζωή της ήταν θαυμαστά. Γιατί ό,τι γίνεται με κριτήρια πνευματικά, δεν υπάρχει περίπτωση, αγαπητοί αδελφοί, να μην το ευωδώσει ο Θεός. Έναν γάμο που στηρίζεται σε κριτήρια πνευματικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον ευωδώσει ο Θεός. Έναν χριστιανό που τα εφαλτήριά του είναι πνευματικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον βοηθήσει ο Θεός στη ζωή του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εξαπέστειλαν τη Ρεβέκα και την αδελφήν αυτής, ευλόγησαν τη Ρεβέκα, της δώσαν ευχές. Εσηκώθη η Ρεβέκα και οι θεραπένες αυτής, εκάθισαν επί τα σκαμήλους και υπήγον κατόπι του ανθρώπου. Ο δε Ισαάκ επέστρεφε από του φρέατος λαχαή ροή. Ο Ισαάκ είναι δυστυχισμένος άνθρωπος. Γιατί είναι μόνος. Βιώνει μια μοναξιά. Έχει χάσει και τη μητέρα του. Είναι στενοχωρημένος ο άνθρωπος. Μα έχει μπαμπά ευλογημένο και τρισευτυχισμένο και πλήρη πνεύμα του Αγίου. Μα η παρουσία του δεν είναι κληρονομική υπόθεση. Είμαι ευλογημένος εγώ, θα είναι ευλογημένο και το παιδί μου. Έχω επαφή εγώ με τον Κύριο, θα έχει και το παιδί μου. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Όμως εδώ ο Ισαάκ δίνει τον αγώνα τον πνευματικό του. Μπορεί να μην είναι στο επίπεδο του Αβραάμ, αλλά έχει πάρει καλές αρχές από τον Αβραάμ. Και τη μοναξιά του την περνάει ξεδιψώντας στο φρέαρ λαχαή ροή. Και κάνει υπομονή, περιμένει και αυτό τα καλά νέα, αλλά ξεδιψώντας. Είναι αυτό που λέει η Γραφή, εφραίνου εν Κυρίω πάντοτε και θα σου αποδώσει τα αιτήματα της καρδίας σου. Και το εφραίνου εν Κυρίω, πώς εφραίνεται κανείς εν Κυρίω? Μόνο όταν ξεδιψάει στα καθαρά νερά. Μέχρι δηλαδή ο Κύριος να ενεργήσει στη ζωή σου και να απαντήσει, που θα το κάνει αυτό, μην έχεις αμφιβολία, δεν θα σε αφήσει. Μέχρι τότε εσύ φρόντιζε να ξεδιψάει η ψυχή σου. Εσύ θα επιμένεις στο να ξεδιψάει η ψυχή σου. Όλα τα άλλα τα αδιέξοδο ο Κύριος θα τα αναλάβει. Εσύ ένα πράγμα θα επιμένεις και σε αυτό θα μένεις. Να ξεδιψάει η ψυχή σου, να μην αφυδατωθείς. Όσο εσύ
θα βλέπεις στο Λόγο του Θεού και θα μελετάς αυτόν ημέραν και νύχτα, θα είσαι δέντρο πεφυτευμένον παρά τους ρίακας των υδάτων, τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει ο Κύριος. Και λέει η Γραφή, και πάντα όσα αν πράττει θέλουν συνευωδώνεστε. Αυτό είναι Λόγος Θεού. Αμήν αδελφοί, είναι Λόγος Θεού. Εξήλθε λοιπόν ο Ισαάκ να προσευχηθεί εν το παιδιάδι περί το εσπέρας. Παρότι θλιμμένος, παρότι πονεμένος, παρότι μόνος, δεν αμελεί να προσεύχεται. Η μοναξιά του ή το ότι ακόμη ο Θεός δεν απάντησε, δεν εστάθησαν όλα αυτά ικανά να το κάνουν να εκτραπεί της προσευχής. Επιμένει να προσεύχεται και επιμένει ο Θεός να μην του λέει τίποτα. Εκείνος επιμένει να προσεύχεται και επιμένει ο Θεός να μην ενεργεί. Εκείνος όμως επιμένει να προσεύχεται στην παιδιάδα και υψώσες τους οφθαλμούς αυτού είδε και ειδού ήρχοντο κάμιλοι. Επιτέλους, απάντησε ο Θεός. Αυτό είναι. Απάντησε ο Θεός. Κάποια στιγμή στην προσευχή, κάπως με κάποιο τρόπο, θα σηκώσεις τα μάτια σου και θα δεις την έκβαση. Θα γίνει αυτό. Μην έχεις αμφιβολία. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Θα γίνει αυτό κάποια στιγμή. Ποια στιγμή δεν ξέρω, ούτε και εκείνος ήξερε. Αλλά έγινε. Ύψωσε τους οφθαλμούς του την ώρα που ήταν στην προσευχή και να η Ρεβέκα, τσούκου, 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 πλησιάζει. Να η επέμβαση του Θεού. Να η ενέργεια του Θεού. Δεν τον άφησε, ούτε και σένα θα αφήσει. Και υψώσασα και η Ρεβέκα τους οφθαλμούς αυτής, είδε τον Ισαάκ και κατεπίδησε από τη Σκαμήλου. Πώς το κάνεις, αγαπητή μου, αυτό? Βλέπεις τον πρώτο τυχόντα εκεί πέρα και κατεβαίνεις? Πώς το κάνεις αυτό? Το έκανε από μόνη της? Όχι. Μήπως την οδήγησε το Πνεύμα το Άγιο? Όχι, όχι. Δεν είπε, όχι, ο Θεός μου τον φανέρωσε. Σε αυτά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Εκεί τότε πώς κατεβαίνει? Δεν κατεβαίνει από μόνη της, αλλά κοιτάξτε πώς κατεβαίνει. Διότι είχε υπεί προς τον δούλο. Τι είναι ο άνθρωπος εκείνος ο ερχόμενος δια της παιδιάδος συνάντησης ημών? Ο δε δούλος είχε υπεί, είναι ο Κύριός μου. Ο δούλος της το είπε ότι αυτός είναι. Ο δούλος. Δεν κατέβηκε από μόνη της. Δεν πήρε θάρρος από μόνη της. Ένας δούλος της το είπε. Την βοήθησε να καταλάβει. Ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, έχει θέσει δούλους μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι αυτοί αυθεντίες. Δεν είναι το Πνεύμα του Άγιο σε σωματική μορφή. Αλλά συνήθως έχουν Πνεύμα Θεού. Και καλόν είναι, πού και πού, να ρωτάμε. Πού και πού. Δεν λέω πάντα. Πού και πού. Στη χάση και στη φέξη έστω. Εγώ πάντως στην πνευματική μου ζωή, παρότι και εμένα με βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και πολλές φορές ο Κύριος έτσι έκανε χάρη στη ζωή μου και με οδήγησε, ήξερα ότι ανεξάρτητα από την όποια οδηγία μπορεί να έχω ή από την όποια φανέρωση, έκρινα πάντοτε σκόπιμο και απαραίτητο να συμβουλευθώ και τους προεστώτας. Και αυτό γιατί το έκανε ο Παύλος. Το απεκαλύφθη ένα ολόκληρο Ευαγγέλιο. Όχι από άνθρωπο, αλλά από τον ίδιο τον Χριστό. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν τον έκαμε να συσταλεί ώστε να μην πάει να ρωτήσει τους επισημωτέρους. Τους ρώτησε. Σου λέει, παιδιά, καλά τα λέω, αδέλφια μου, καλά. Αυτό είδα. Και εκείνοι του είπανε, όλα αυτά που είδες έτσι είναι ακριβώς. Αφού λοιπόν ρώτησε, εκείνος της είπε, είναι ο Κύριός μου, δηλαδή είναι ο άντρας σου, αυτός είναι. Και τότε εκείνη κατεπίδησε. Δεν το έκανε από μόνη της, επειδή τον είδε κούκλο. Και κοιτάξτε, αδελφοί, τι κάνει τώρα αυτή. Και αυτή λαβούσα την καλύπτρα εσκεπάστη. Δεν ξεσκεπάστη. Εσκεπάστη. Συνήθως, όταν θέλουν να παντρευτούν οι γυναίκες, όχι όλες βέβαια, κάποιες φορές ή πολλές τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, αντί να σκεπάζονται, ξεσκεπάζονται. Αντί να σκεπάζονται, ξεσκεπάζονται. Και γάμοι γίνονται με ξεσκέπαστες νύφες, τώρα τι να πω. Εκείνη όμως εθεώρησε φρόνιμο να σκεπαστεί. Μα καλά, άμα δεν σε δει πως είσαι. Μα τι να με δει πως είμαι, εδώ πέρα τα πράγματα είναι από το Θεό. Εκείνος τον φέρνει σε μένα, εμένα με φέρνει σε εκείνον. Εγώ τώρα θα σκεπαστώ, τώρα θα αγιαστώ, τώρα θα καθαριστώ.
θα φυλάξω την αγιότητά μου, τη σεμνότητά μου. Γιατί το σπίτι μας θέλουμε να είναι στηριγμένο πάνω στην πέτρα. Και εγώ πρέπει να είμαι σκεπασμένη. Και αγαπητοί αδελφοί, τελικά αυτά τα σκεπάσματα του Κυρίου είναι ο αγιασμός, η ευλάβεια, η θεοσέβεια, όλα αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη ζωή του ανθρώπου. Διηγήθη ο δούλος προς τον Ισαάκ πάντα όσα είχε πράξει. Ο Ισαάκ έφερε αυτήν στην σκηνή της μητρός αυτού Σάρας και έλαβε τη Ρεβέκα, και κοιτάξτε εδώ τι λέει, έλαβε τη Ρεβέκα και έγινε αυτού γινή και ηγάπησεν αυτήν. Κοιτάξτε τη σειρά των πραγμάτων. Αυτό το λέω γιατί πολλές φορές ακούω σε συζητήσεις με τους νέους, τους κατανοώ βέβαια, αλλά επειδή έχω προσωπική πείρα για το τι σημαίνει γάμος, ευτυχισμένος, και έχω προσωπική πείρα τι σημαίνει ο Θεός να σου οδηγεί να παντρεύεται, γι' αυτό το πράγμα, γι' αυτό το λόγο ακριβώς είμαι και απόλυτος αυτό. Και ξέρω ότι αυτή η σειρά που βλέπουμε εδώ είναι και η σειρά της πνευματικής πορείας για ένα γάμο. Η πνευματική σειρά ποια είναι? Έλαβε τη Ρεβέκα, έγινε αυτού γινή και ηγάπησε αυτή. Και γιατί δεν λέει ηγάπησε αυτή και έλαβε τη Ρεβέκα και έγινε αυτού γινή? Ω αδελφέ, εγώ θέλω να γίνει ένα κλικ, λέει, μέσα στην καρδιά μου. Ένα κλικ. Δηλαδή, τι, να την ερωτευτώ, να είμαι φουλ, έτσι. Αυτά είναι στον κόσμο όμως. Όσο και αν ακούγεται αναχρονιστικό αυτό που λέω, που πιστεύω ότι ακούγεται, είναι μια αλήθεια πνευματική. Την αγάπησε αφού την παντρεύτηκε. Και όταν την παντρεύτηκε, την αγάπησε και συνέχισε να την αγαπά. Γιατί αυτό είναι γάμος. Παντρεύομαι κάποιον που μου τον χαρίζει ο Θεός, γιατί το ξέρω ότι από αυτόν είναι. Κάποια που μου τη χαρίζει, γιατί ξέρω ότι από αυτόν είναι. Και αυτός ο γάμος είναι ευλογημένος, γιατί τον αγαπάω και την αγαπάω κάθε μέρα που περνάει όλο και πιο πολύ. Το αποτέλεσμα στη ζωή αυτού του ζευγαριού είναι γνωστό. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Αμήν.